ανάπτυξη προσωπικού. Οι αιτίες δεν είναι εύκολο να αποδοθούν σε μία ή δύο κατηγορίες τέλος πάντων γεγονότων ή περιστατικών. Είναι κάτι το οποίο αναζητούμε ακόμα σε ό,τι αφορά αυτή την ευνίδια έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία εν μέρει αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλοί κοινοτικοί εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τη χώρα μας στη διάρκεια της κρίσης, όπου λάμβαναν τα επιδόματα αυτά που είχαν εισαχθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν αντικείμενο απασχόλησης, κάποιοι είτε υποπασχολούνταν είτε πάση περιπτώσει δεν ήταν σημαντικό να παραμένουν στην Κύπρο για τα εισοδήματα τους, οπότε πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τη χώρα μας και είναι μία από τις εξηγήσεις τις οποίες αποδίδουμε. Τώρα, επειδή το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό και σε κάποιο βαθμό και παγκόσμιο, τουλάχιστον σε ανεπτυγμένες δυτικές οικονομίες, είναι κάτι το οποίο μελετούμε. Το γεγονός όμως παραμένει αναντίλεπτο αυτό που περιγράψατε, ότι υπάρχει οξύτατη έλλειψη εργατικού δυναμικού εκτός από δύο τομείς. Ο ένας είναι ο προφανής, το δημόσιο, που για κάθε καινή θέση που ανακοινώνεται δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υποψήφιους έχει το δημόσιο για να επιλέξει. Και ο άλλος τομέας είναι ο χρηματοπιστωτικός, ο οποίος όπως ξέρετε τα τελευταία 8 χρόνια συρρυκνώνεται με ταχύτατους ρυθμούς για ένα σωρό από αιτίες, αλλά με εξαίρεση αυτούς τους δύο τομείς, το χρηματοπιστωτικό και το δημόσιο, όλοι οι υπόλοιποι, μα δεν υπάρχει κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που να μην αντιμετωπίζει οξύτατη την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η Υπουργός Εργασίας, αν μου δώσετε δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Όσο θέλετε. Μετά και από διαβούλευση μαζί μας και συνεννοήσεις και αναζήτηση των τρόπων επίλυσης, άμβλησης, όχι επίλυσης, άμβλησης αυτού του μεγάλου προβλήματος, προέβη σε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, την οποία, η οποία ήδη έχει ανακουφίσει, έχει μειώσει για κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων, τις κυρίως εντελώς ανειδίκευτες, έτσι. Διότι από εκεί που υπάρχει μια ανάγκη εξειδίκευσης και πάνω δεν μας λύνει, δεν μας αμβλύνει το πρόβλημα. Έχει προβεί σε μια αναπλούστευση των διαδικασιών απασχόλησης για τον πολιτικό ασύλου, που έχει φέρει... Έχει δηλαδή δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον στο οποίο πλέον υπάρχει πραγματικά γρήγορη πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, είναι διαθέσιμο να εργαστεί, συντηρείται με επιδόματα τα οποία πλέον το κράτος εξοικονομεί, οι επιχειρήσεις βρίσκουν προσωπικό, οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους είναι παραγωγικοί και απασχολούνται με τρόπον επικοδομητικό και είναι όλα win-win. Και αυτή η απόφαση πιστεύουμε ότι μπορεί, τηρουμένων των αναλογιών, να εφαρμοστεί και στο μεγάλο σκέλος που είναι οι διαδικασίες απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η απασχόληση αιτητών πολιτικού ασύλου δεν είναι μια μόνιμη λύση, λόγω του ότι με βάση τα στατιστικά, όπως τα δίδουν οι αρμόδιες αρχές, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων απορρίπτεται. Οπότε μόλις απορριφθεί μια αίτηση πολιτικού ασύλου, ο εργαζόμενος πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αποχώρησης από τη χώρα μας, άρα και αποχώρησης και από την εργασία του. Πρέπει με τις ίδιες γρήγορες, έξυπνες και αποτελεσματικές κινήσεις με τις οποίες διευκόλυνε την απασχόληση αλλοδαπών αιτητών πολιτικού ασύλου, το Υπουργείο Εργασίας και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, διότι νομίζω ενδεχομένως να εμπλέκεται λίγο σε κάποιο βαθμό και το εσωτερικό, να απλοποιήσουμε, να επιταχύνουμε και να κάνουμε φιλικές προς την απασχόληση τις διαδικασίες πρόσληψης αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Εκεί είναι η λύση βραχυπρόθεσμα, διότι είναι κρίμα, και θα επανέλθω αφού μιλήσει ο φίλος μου ο κύριος Κυρίτσης, είναι κρίμα να υπάρχει τέτοια και τόση δυναμική στην οικονομία, να μπορούμε δηλαδή να παράξουμε πλούτο τον οποίο θα διανύμουμε με τα μέσα και τα εργαλεία που έχει κάθε πολιτισμένη χώρα σε όλο τον πληθυσμό και να περιορίζουμε την παραγωγή πλούτου λόγω του ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Μάλιστα. Μένουν επιχειρήσεις κλειστές, επιχειρήσεις δεν ανοίγουν επειδή δεν έχουν προσωπικό και είναι τραγικό. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, ο κύριος Αντωνίου αναφέρθηκε σε αιτητές πολιτικού ασύλου και σε ανθρώπινο δυναμικό από τρίτες χώρες. Οι Κύπροι πού είναι σε αυτή την εικόνα, κύριε Κυρίτση? Είπε και μια άλλη αλήθεια ο κύριος Αντωνίου, εν τη ρήμη του λόγου του,
ότι εκεί που υπάρχουν ποιοτικά καλές θέσεις εργασίας, υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση και αναφέρεται το δημόσιο. Δεν είναι τυχαίο βεβαίως αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι εντάξει, μια έλλειψη εργατικού δυναμικού μπορεί να υπάρχει, δεν έχει καταμετρηθεί. Είναι οι όχι, δεν που... έχει καταμετρηθεί, αλλά προσωπικά όχι, εγώ. Καθημερινά. Ναι, ναι, σίγουρα δεν έχει καταμετρηθεί και πώς να γίνει άλλωστε. Αλλά... Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει το στοιχείο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί οι όροι και αυτές οι ορολογίες έχουν μια σχετικότητα. Είναι σχετικές. Μπορεί όταν λέμε έλλειψη εργατικού δυναμικού, αν πούμε έξω στο μπαζάρι και πούμε ότι ένα ψουμί και ένα χαλούμι προσλαμβάνουμε εργαζόμενους στη συντάδε δουλειά, δεν θα έρθει κανένας. Φυσιολογικά. Μπορεί να είναι όλοι άνεργοι, αλλά υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία κινητοποιούν και τον εργαζόμενο και τον κόσμο. Άρα, ο μισθός είναι το ένα. Και... Μάλιστα. Ναι. Ο μισθός, κύριε Κυρίτση μου, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί το πάτε, ο μισθός είναι το ένα που ενδεχομένως να λειτουργεί αρνητικά σε κάποιον να πάει να βρει δουλειά. Γιατί σου λέει εγώ, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω με 3,60 για το γεγονός ότι τα κόστη μου τα... Ναι, είναι άκουσα μεγάλο. Άκουσα τον κύριο Αντωνίου που έκαμε την ανάλυση του. Ναι. Είπε για όλα τα επαγγέλματα. Καταλήξαμε που στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίοι όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, κατά κανόνα είναι η πιο ευάλωτη ομάδα εργαζομένων, η οποία... Είναι φτηνή η εργατική δύναμη ουσιαστικά και χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές και ως μοχλός και ως μέσον για να υποσκάπτονται και οι όροι απασχόλησης και των υπόλοιπων εργαζομένων οι οποίοι μπορεί να έχουν συλλογική σύμβαση ή μπορεί να έχουν καλύτερους όρους κλπ. Εγώ δεν θέλω να... Δεν τα λέω αυτά γιατί η στάση μας είναι αρνητική και τέλος πάντων δογματική. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Να το μελετήσουμε το πρόβλημα. Ας μην ξεχνούμε ότι μια ολόκληρη βιομηχανία, η τουριστική βιομηχανία και τα ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επαρέμειναν κλειστά. Χιλιάδες εργαζόμενοι ουσιαστικά βγήκαν εκτός εργασίας για πάνω από ένα χρόνο. Ζούσαν με επιδόματα, προσπάθησαν να βρουν άλλους τρόπους. Αυτή η διαδικασία για να επανέλθει στις... τέλος πάντων φυσιολογικές τις συνθήκες, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Εμείς όμως θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν πρόκειται να συνηγορήσουμε σε λύσεις έτσι απρογραμμάτιστες, χωρίς μελέτη, οι οποίες να καταλήγουν στο τέλος της ημέρας πάντα στην χρησιμοποίηση ευάλωτων εργαζομένων για να μπορούν να είναι και πιο εκμεταλλεύσιμοι και για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πιο εύκολα ως φτηνή εργατική δύναμη. Ναι, κύριε Κυρίτση μου, θέλω να σας βάλω και κάτι άλλο στη συζήτηση πριν να περάσω στον κύριο Αντωνίου, γιατί κύριε Αντωνίου μου έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα σας τα διαβάσω. Αλλά κύριε Κυρίτση, πριν να ολοκληρώσετε, θέλω να βάλω στην εξίσωση και το εξής. Τώρα, έχουμε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι ενδεχομένως έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς και θα επικεντρωθώ λίγο στους Κύπριους. Λοιπόν, είναι εκεί, είναι η μισθή. Είναι ενδεχομένως. Ναι, είναι. Μάλιστα. Ας πούμε τουριστική βιομηχανία. Ναι. Που είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και παρουσιάζεται. Τα τελευταία 10 χρόνια στις στατιστικές παρουσιάζεται ως η βιομηχανία με τους πιο χαμηλούς μισθούς, με εξευτελιστικούς μισθούς ανά ώρα. Και εγώ θυμούμαι, επειδή είμαι και θυμούμαι τη διαδικασία μέσα από την οποία η Κύπρος σε μεγάλο βαθμό επέρασε και έγινε τουριστική χώρα. Κάποτε όταν ήμασταν παιδιά, όταν ήμασταν νέοι, αν ήταν κάποιος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, αν ήταν γκαρσόνι, ήταν από τους πιο πλούσιους. Είχε καλούς όρους εργοδότησης, είχε καλό μισθό και όλοι μας προσπαθούσαμε τα καλοκαίρια να γίνουμε ξενοδοχοπάλληλοι. Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα. Έτσι, καλά είναι να λέμε μια θεωρία ότι υπάρχει έλλειψη δυναμικού κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τις αιτίες. Ναι. Και οι αιτίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι οι απανωτές κρίσεις στην οικονομία στην Κύπρο από το 2013 και εντεύθεν
έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι σε πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές περιπτώσεις που πάνε να πιάνουν δουλειά, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και υπάρχει μια επιφύλαξη, ιδιαίτερα για τομείς της οικονομίας όπου ολοένα και περισσότερο οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης υποβαθμίζουν. Γι' αυτό και, κάποια μερίδα πολιτών προτιμούν να μένουν στο σπίτι με το επίδομα παρά να πάνε να δουλέψουν. Μπορεί να υπάρχει και αυτό. Αλλά δεν, εκείνοι που πρέπει να εστιάσουμε είναι πώς διασφαλίζουμε ότι η αγορά εργασίας θα επαναρρυθμιστεί σωστά, να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα των ελάχιστων μισθών, να ξεκαθαρίσει αυτό το τεράστιο ζήτημα της υποχρέωσης των εργοδοτών να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφουμε με την ΟΕΦ και με τους εργοδοτικούς συνδέσμους, να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας με τρόπο που ο εργαζόμενος να αισθάνεται, ο κάθε εργαζόμενος, είτε είναι Κύπριος, είτε είναι από τρίτη χώρα, είτε είναι από κοινοτικός, να νιώθει και να αισθάνεται ότι έχει ένα δίκαιο μισθό, ότι έχει τουλάχιστον την κάλυψη της πολιτείας, ότι τα ελάχιστα που δικαιούται τα παίρνει. Κύριε, για να υπάρχει και η διάθεση και από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος και από την πλευρά του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, να δούμε αυτές τις διαμαρτυρίες των εργοδοτών που ηρίστο εμπαρόδο κάθε λίγο και λιγάκι όταν θέλουν να δημιουργηθούν συνθήκες για να έρθει η εργατική δύναμη φτηνή, αρχίζουν αυτήν την συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Μάλιστα. Τα στοιχεία όμως των υπηρεσιών απασχόλησης άλλα λένε. Υπάρχει ψηλό ακόμα ποσοστό ανέργων στην Κύπρο. Όσο χτες λέγαμε ότι έχει χιλιάδες οι άνεργοι. Μα πάνε να δουλέψουν, αυτό είναι το θέμα. Πάνε να δουλέψουν, αυτό είναι το θέμα. Πάνε να δουλέψουν. Πάνε να δουλέψουν, πρέπει και οι εργοδότες τους να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να θέλει κάποιος νέος να πάει να εργαστεί σε αυτές τις εργασίες. Εδώ αν θέλουν να πάνε να δουλέψουν, αλλά να δουλέψουν σε συνθήκες, να μην πω μεσαίων, αλλά σε συνθήκες όπου τα εργασιακά τους δικαιώματα καταπατούνται, δεν τηρούνται, τότε είναι φυσικό να δημιουργούνται και μεγάλα προβλήματα. Κύριε δεν Αντωνίου. Θέλω να απλουστεύσω τα πράγματα, δεν θέλω να τα απλοποιήσω τα πράγματα, αλλά αρνούμε κιόλα να μπω σε μια συζήτηση που ξεκινούν οι συνδέσμοι των εργοδοτών απλουστεύοντας και απλοποιώντας ήδη την κατάσταση και εστιάζοντας ξανά και ξανά στην δημιουργία δυνατοτήτων για να υπάρχει φτηνή, εκμεταλλεύσιμη και υπερπροσφορά εργατικής δύναμης. Πάντως εμείς μια χαρά συζητάμε τα τελευταία 7 λεπτά, μια χαρά εγώ τα λέω ότι τα συζητάμε και τα λέμε. Να δούμε τα ζητήματα που ανοίξαμε στον κοινωνικό διάλογο με την Υπουργό, να δούμε το θέμα των κατώτατων μισθών, να δούμε τα θέματα της ρύθμισης της αγοράς εργασίας, να δούμε το θέμα της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, να δούμε το θέμα των όρων και των προϋποθέσεων αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και τότε μέσα σε αυτήν τη συζήτηση να δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενθάρρυνση των εργαζομένων να μπουν στην αγορά εργασίας. Βάρτε μου μία τελεία να πάω στον κύριο Αντωνίου. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, ξέρω ότι θέλετε να σχολιάσετε, είμαι σίγουρη και θα το κάνετε και θα σας δώσω και το χρόνο. Όμως θέλω να σας διαβάσω και μηνύματα που έρχονται, αν μου επιτρέπετε, τα οποία αναλάβετε και οι δύο κύριοι σας παρακαλώ υπόψη. Ζητούνται ινδύ με 2 ευρώ την ώρα να στηβάζονται ένα βράδυ σε κοντέινερ ανά 10. Ψάχνω εδώ και 2 μέρες πού να αποταθούμε για όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Στο Υπουργείο Εργασίας θα φαντάζομαι μπορείτε να ψάξετε και να σας βρουν. Ο γιος μου είναι τελειωμένος σεφ με πολύ καλές συστάσεις. Όταν πήγε σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο να δουλέψει, οι εργοδότες του έδιναν με όλη τους την όρεξη 1.000 ευρώ γκρος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Οι αιτητές πολιτικού ασύλου είναι καλοί και δουλεύουν. Χρειαζόμαστε μόνιμους εργάτες όμως να μάθουν τη δουλειά και να μείνουν. Για έναν εργοδότη είναι δύσκολο να μαθαίνει κάθε λίγο και νέον υπάλληλο. Κυπρίους, πώς θα πείσουν να πάνε σε χειρονακτικές δουλειές. Έχω και άλλα μηνύματα. Παρακαλώ, να δίνουν λέει 1.000 ευρώ, όχι πιο κάτω, και θα βρουν προσωπικό. Κύριε Αντωνίου, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, τα πιο βασικά να σχολιάσουμε.
Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω ότι πάντα ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, ειδικά από την ανώτατη ηγεσία του, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ. Πρέπει όμως να θυμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες η βασική ανησυχία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας ήταν ότι οι εργοδότες θα εκμεταλλευτούν τις συνθήκες και θα προβούν σε μαζικές απολύσεις, θα διώξουν κόσμο, εκμεταλλευόμενοι και επικαλούμενοι τις συνθήκες της πανδημίας, τα προβλήματα που επεσόρευσε και όλα τα υπόλοιπα. Και τους διαβεβαιώναμε από όσων αυτοί ανησυχούσαν ότι το πρόβλημα που διαμορφώνεται είναι το ακριβώς αντίθετο. Και τους καθησυχάζαμε από τη μια, αλλά τους προετοιμάζαμε για τις ανάγκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί και οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τραγικότερη συνθήκη για μια επιχείρηση του να βλέπει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί, να διευρύνει τον κύκλο εργασιών, να διευρύνει τις πελατείες, πελατειακές σχέσεις, να έχει εισοδήματα, να μπορεί να προσλάβει κόσμο, να δημιουργήσει συνθήκες παραγωγής πλούτου μέσα από τον οποίο ζει ολόκληρη η χώρα, εισπράττει το κράτος φορολογίες, εισφορές, τα ταμεία, δημιουργεί τη δυνατότητα να ενισχύει με το κοινωνικό του σκέλος τους αδύναμους, όλους εκείνους που είναι ευάλωτοι. Όλα αυτά γίνονται μέσα από την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και είναι τραγικό να βλέπεις τις δυνατότητες αλλά να μην μπορείς να ανταποκριθείς. Τηρουμένων των αναλογιών και με μεγάλη κατάχρηση της αναλογίας, να πω είναι όπως ένα γονιό που βλέπει το παιδί του να πεινά και να μην μπορεί να το ταΐσει. Περίπου έτσι νιώθουν οι επιχειρήσεις μας όταν κλείνουν καταστήματα, όταν κλείνουν εστιατόρια, όταν κλείνουν παραχτήματα, όταν κλείνουν καφετέριες, όταν κλείνουν άλλες μονάδες παραγωγής, απλά και μόνο επειδή δεν έχουν κόσμο να τα εξυπηρετήσει, να τα λειτουργήσει. Και εδώ είναι πάρα πολύ σωστό ότι ο ακροατής μας που ανέφερε ότι οι αιτήτες πολιτικού ασύλου δεν είναι λύση. Οι αιτήτες πολιτικού ασύλου είναι μια ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενήν ο οποίος χρειάζεται παρέμβαση επεμβατικού χαρακτήρα, χειρουργείο δηλαδή, και εμείς το συντηρούμε, αλλά ας είναι, τον ανακουφίζουμε, του απαλύνουμε τις οδύνες, τους πόνους, αναλκυτικά. Εδώ το πρόβλημα με τους Κύπριους είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μεν να γίνει αυτό που ονομάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση upskilling και reskilling, δηλαδή να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες και να τις κατευθύνουμε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη στην οικονομία, αλλά αυτό παίρνει χρόνο, θα γίνει, γίνεται. Οι Κύπροι αποτείνονται σε χειροναχτικού χαρακτήρα επαγγέλματα, τα οποία είναι και εξόχως προσοδοφόρα. Οι απαιτήσεις για θέσεις στις τεχνικές σχολές είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είναι οι θέσεις που μπορεί να ικανοποιήσει το σύστημα των τεχνικών σχολών. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που ζούμε αυτό το φαινόμενο και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι είναι απότοκο και των προσπαθειών και της ΟΕΒ να προσελκυστούν οι νέοι μας σε τεχνικά επαγγέλματα, και βλέπω μια πορεία η οποία θα αμβλύνει το πρόβλημα αλλά μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή η μόνη λύση είναι οι ξένοι εργάτες, η απλοποίηση της εισαγωγής ξένων εργατών. Και πρέπει να πω και πάλι με απόλυτο σεβασμό στα όσα έχει πει ο κύριος Κυρίτσης, ο φίλος μου ο Πάμπης, είναι ότι ο τομέας που υποφέρει περισσότερο, παρά το ότι δεν έχουμε τουρισμό, είναι ο τουριστικός. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν είχαμε και αυξημένες παρουσίες τουριστικών αφήξεων. Τι θα είχε επισυμβεί σε μια χώρα στην οποία, καλώς ή κακώς, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Έχουμε εισάξει σε συνεργασία με τον κύριο Κυρίτση. Ξενυχτήσαμε το καλοκαίρι, το 19 ή το 18 ήταν, Πάμπη, δεν θυμάμαι. Νομίζω το 19 το καλοκαίρι ήταν. Ξενυχτήσαμε στο Hilton Park, σήμερα Νικόσια Hilton. Από το πρωί που ξεκινήσαμε τις 9 ημέρας, δεν είναι σχήμαντο. Ξεκινήσαμε στις 10 το πρωί 9 ημέρας και τελειώσαμε η ώρα 9 το πρωί της επόμενης ημέρας χωρίς καμιά διακοπή. Ανανεώσαμε τη συλλογική σύμβαση του ξενοδοχειακού τομέα, στον οποίο, επαναλαμβάνω, καλώς ή κακώς, δεν το συζητώ, έχουν συμφωνηθεί μισθοί πρόσληψης. Κατώτατοι μισθοί, οι οποίοι είναι πλέον νομοθετημένοι. Έχουν ισχύ νόμου. Αυτοί οι μισθοί, τους οποίους δεν προλάβαμε να υλοποιήσουμε λόγω της
φαινομένο της, παρά το 19 πρέπει να ήταν πάμπη. Μας προδίδει και η μνήμη μετά, όπως λέει, η πάση περίπτωση. Λοιπόν, εγώ δεν τα πάω τόσο καλά με τις χρονολογίες. Ούτε εγώ τα πάω. Από μια ηλικία και μετά με τούν τα πράγματα κάνουμε ότι δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, θα έλεγα ότι... Άλλα πράγματα εύχομαι να θυμάστε βεβαίως, κύριε, έτσι. Μετά άλλα πράγματα μια χαρά, κύριε αγαπητό. Μετά άλλα πράγματα μια χαρά. Όχι, όχι, ενώ με ημερομηνίες, κύριε Αντώνη. Όχι, όχι, όχι. Απλώς, επειδή αναφέρθηκε στα χρόνια που ήταν πιτσιρικάς ο κύριος Κυρίτσης... Εκεί το πήγαινα. Λοιπόν, και επειδή συνομήλικοι είμαστε πάνω κάτω με τον αγαπητό φίλο Πάμπη, ελπίζω να μην τον... με αυτό που θα πω, τα χρόνια που είμαστε εμείς πιτσιρικάδες, η Κύπρος είχε μια κλειστή αγορά εργασίας. Η πρώτη φορά που συμφωνήθηκε έλευση ξένου εργάτη στην Κύπρο ήταν το 1991, επί διακυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο να έρθει στην Κύπρο 1.500 ξένοι εργάτες σε συγκεκριμένους τομείς. Μέχρι το 1991 και μας πρόλαβε ο πόλεμος του κόλπου, του Περσικού, τα πρώτα γεγονότα mm-hmm. με το Ιράκ. Και πάλι δεν υλοποιήθηκε. Είχαμε άλλου είδους προβλήματα, αλλά δεν της ώρας. Απλώς να πω ότι μέχρι το 1991-1992, ο ένας ξενοδόχος και τα χρόνια που εμείς είμαστε πιτσιρικάδες ήταν η δεκαετία του 80, που ήταν κλειστή αγορά εργασίας. Όποιο καινούριο ξενοδοχείο να ανεγυρώταν και λειτουργούσε, κυρία Αγαπητούγεν, μπορεί να ρωτήσει ο Κρίστιαν να σας το επιβεβαιώσει αυτόν το οποίο λέω. Ναι. Κάθε ξενοδοχείο που ανεγυρώταν, για να λειτουργήσει με προσωπικό που χρειαζόταν, έκλεβε σε εισαγωγικά στελέχη από το διπλανό ξενοδοχείο με τον μόνο τρόπο που είχε στη διάθεσή του, αυξάνοντας τους μισθούς. Ναι. Έπαιρνες 1.000 λίρες να σου δώσω 1.200 να αρθείς κοντά μου, αλλιώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Mm-hmm. Κλειστή mm-hmm. αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο όντως υπήρχε μια εποχή που νομίζω ο Πάμπης το είπε και όχι κάποιος ακροατής, θεωρείται μια εξαιρετικά αμυψική απασχόληση το να είσαι καρσόνι στα ξενοδοχεία. Ναι. Αλλά με στρεβλωμένον τρόπο, κύριε αγαπητού, που δεν είναι υγιής για καμιά οικονομία. Απλώς εκείνο το οποίο καταληκτικά θέλω να πω, εκείνο το οποίο καταληκτικά θέλω να πω, είναι ότι η οικονομία και η Κυπριακή, όπως και όλων των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών, βρίσκεται σε μια στάση, σε μια φάση, με συγχωρείτε, σταθεροποίησης. Περνούμε από μια εξαιρετικά ρευστή περίοδο και αναζητούμε το σημείο σταθερότητας. Mm-hmm. Αυτό το σημείο ενδεχομένως να χρειαστούν 6 με 12 μήνες για να επέλθει. Ζούμε φαινόμενα αυξημένου πληθωρισμού, έχουμε συνθήκες μετατόπισης του πλούτου στην παγκόσμια αγορά και κεφαλαίων και δραστηριοτήτων και πρέπει η χώρα μας με αυτήν την υπέροχη, με τον πλούτο που διαθέτουμε, δεν το διαθέτουν πάρα πολλές χώρες, τον ανεπτυγμένο κοινωνικό διάλογο, την ικανότητα δηλαδή να συνομιλούμε ως εταίροι και να αναζητούμε και να υλοποιούμε λύσεις οι οποίες είναι win-win. Mm-hmm. Ουδής εργοδότης, τουλάχιστον όχι στις τάξεις της ΟΕΕ, και πιστέψτε με, εκπροσωπούμε πέραν του 70% του Κυπριακού ΑΕΠ, ουδής εργοδότης της τάξης της ΟΕΕ τουλάχιστον, επιζητεί λύσεις οι οποίες θα είναι βραχυχρόνιες, θα είναι θνησιγενείς, διότι θα είναι μονομερείς, διότι θα αδικούν τον εργαζόμενο ή θα δίνουν την αίσθηση του ότι είναι προσωρινές λύσεις σε βάρος των συμφερόντων της τριμερούς συνεργασίας. Το θέμα είναι να κρατήσουμε και ποιότητα βεβαίως, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι να κρατήσουμε και την ποιότητα. Ακριβώς. Και επειδή δεν ζούμε μόνοι μας ούτε στον τουριστικό τομέα που είναι εξόχως εξαγωγικός, ναι, και υπάρχει εντονότατος ανταγωνισμός, έτσι, η ποιότητα είναι το νούμερο ένα ζητούμενο από όλους τους συντελεστές και από τους εργαζόμενους και από το συνδικαλιστικό κίνημα και από εμάς και από το αρμόδιο υπουργείο και όλη την κυβέρνηση και όλες τις παρατάξεις, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε αναζητώντας λύσεις που είναι win-win. Να, δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο να εμποδίζει αυτήν τη χώρα με τον πλούτο που διαθέτει, και ο πλούτος είναι το ανθρώπινο δυναμικό κατά κύριο λόγο, να βρούμε εκείνες τις λύσεις οι οποίες θα είναι σε μια ισορροπία που δεν θα μας καταργούν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, διότι δεν προσφέρουμε μόνο εμείς ποιοτικών προορισμών σε οποιοδήποτε αντικείμενο, όχι μόνο τουριστικών, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Προσφέρουν και άλλοι και πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.
νιώθοντας όλοι ότι έχουμε ένα δίκαιο μερίδιο στην πίτσα, την παραγόμενη, αλλά πρώτα πρέπει να μεγεθύνουμε την πίτσα, την παραγωγή μας δηλαδή, και μετά να αρχίσουμε να τη διανέμουμε. Είναι κρίμα να χάνουμε ευκαιρίες αύξησης του εθνικού μας εισοδήματος, μείωσης του εθνικού μας χρέους, βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου του κάθε πολίτη στη χώρα μας και για λόγους οι οποίοι είναι δευτερεύουσα σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, μάλλον συμφωνούν και μαζί σας και με τον κύριο Αντωνίου σε αυτό που είπατε, ότι υπήρχαν σερβιτόροι το 80 και το 90 που σπούδασαν και πρίκησαν και τα παιδιά τους. Σήμερα οι σερβιτόροι δεν βγάζουν ούτε το ενίκιο τους. Άρα συμφωνούν. Πολύ σύντομα το καταληκτικό σας σχόλιο, κύριε Κυρίτση. Παράδειγμα. Κοιτάξτε, κύριε αγαπητού, αυτό το win-win και εμείς ψάχνουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε μπροστά μας αυτή την εποχή δεν είναι καθόλου win-win. Πρέπει να πούμε ότι τα στατιστικά στοιχεία μπορεί ο κύριος Αντωνίου να κάνουν τη δική τους ανάλυση και να παρουσιάζουν μια εικόνα έτσι όπως ήδη την αντιλαμβάνονται από τη δική τους την πλευρά. Αλλά αυτό που βλέπει ο κόσμος, ο απλός, ο εργαζόμενος, δεν είναι αυτή την όμορφη εικόνα. Τα τελευταία χρόνια δύο απανωτές κρίσεις, τον λογαριασμό τους τον έχει πληρώσει ο απλός εργαζόμενος. Να σας πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά πώς είναι η κατανομή του εθνικού εισοδήματος αυτή τη στιγμή και πώς ήταν πριν μια δεκαετία. Ήταν τα εισοδήματα από μισθούς, ήταν περίπου 51-52% και τα εισοδήματα από κέρδη και προσόντους στο εθνικό εισόδημα ήταν στο 48%. Τώρα είναι εντελώς αντίθετα. 45-46% είναι τα εισοδήματα από μισθούς και 55% είναι τα εισοδήματα από κέρδη. Έχει ανατραπεί πλήρως η κοινωνική ισορροπία αυτά τα χρόνια και δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να πείσει ο κύριος Αντωνίου, έναν απλό εργαζόμενο που τον ακούει αυτή τη στιγμή, ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού την οποία ο ίδιος περιγράφει έχει οθήσει τους εργοδότες να προσπαθήσουν να δώσουν περισσότερη ποιότητα στις θέσεις εργασίας, να δουν τα προβλήματα, να αυξήσουν κάποιους μισθούς, να σταματήσει αυτή η επίθεση που παρουσιάζεται ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι εργάζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις με συνθήκες που είναι παρόμοιες με εκείνες που ήταν πριν μια 20ετία στην Κύπρο. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα, ναι, είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε σοβαροί, αλλά υπερασπιζόμαστε και συμφέροντα ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δεν είναι να ψάξουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα παραμείνουν τα πράγματα όπως ήταν. Η δικαιοσύνη είναι να κάτσουμε να δούμε μετά από όλα όσα έχουμε περάσει πώς ξαναμοιράζουμε την πίτα με τέτοιον τρόπο που και εκείνοι που δημιουργούν τον πλούτο, εκείνοι που εργάζονται και δημιουργούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις που έχει περιγράψει ο κύριος Αντωνίου, να έχουν το δίκαιο μερίδιο τους. Μάλιστα. Και εκεί εστιαζόμαστε. Άρα, κύριε Κυρίτση, δεν πρόκειται να μπούμε σε μια συζήτηση εκεί που θέλει να τα πάρει η εργοδοτική πλευρά, πώς δημιουργούνται οι νομικές προϋποθέσεις για να υπάρξει υπερπροσφορά εργατικής δύναμης και μάλιστα φτηνής. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση μου, κύριε Αντωνίου μου, νομίζω χρειάζεται ακόμα μια συνάντηση με ξενύχτη και από τους δύο σας, όπως αυτήν που κάνατε είτε το 18 είτε το 19. Γιατί, ναι, όντως τώρα πέρα από το αστείευομαι, υπάρχουν θέματα. Και αν δεν τα βρείτε μεταξύ σας να καταλάβετε ότι ψάχνετε το ίδιο πράγμα, για να το βγάλουμε και προς τα έξω και να το ακούσει ο κόσμος, δεν θα έχουμε λύση. Θα λέει ο καθένας στα δικά του. Κύριε αγαπητού, ο διάλογος είναι δεδομένος και έχουμε μεγάλη παράδοση διαλόγου και συνένεσης. Αλλά έχουμε και τις απόψεις μας. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Υπερασπιζόμαστε διαφορετικά και αντίθετα συμφέροντα. Μπορείτε. Και ασφαλώς άλλον είναι η διάθεση μας για διάλογο, είναι πάντα εκεί. Αλλά η διάθεση μας να δεχτούμε λύσεις οι οποίες θα είναι σε βάρος των εργαζομένων αλλά και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τέτοια διάθεση από την πλευρά μας ομολογώ να πω ότι δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άλλο το μενού, κύριε Αντωνίου. Άλλο το μενού. Γρήγορα πολύ, γιατί θα πάω και στον κύριο Γαβρίλη μου, γιατί έχουμε και στην οικοδομική βιομηχανία πρόβλημα. Παρακαλώ.
Να πω, ναι, και θα τη δούμε πολύ σύντομα. Έχουμε σοβαρή έλλειψη, σε πάση περιπτώσει, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, των οικοδομικών υλικών, τεράστια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να πω ότι κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες αυτή η χώρα για να προσελκύσει επιχειρήσεις διεθνώς συμφερόντων. Αυτό που πιο παλιά γνωρίζαμε ως υπεράκτιες επιχειρήσεις, υπεράκτιες εταιρείες. Δεν υπάρχει πλέον αυτός ο όρος, οι offshore companies, αλλά έχουμε πετύχει να προσελκύσουμε επιχειρήσεις κολοσσούς, οι οποίες έχουν την φορολογική τους έδρα στην Κύπρο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ένα τεράστιο μέρος των εισοδημάτων που παρουσιάζονται ως κέρδη επιχειρηματικά παράγονται σε άλλες χώρες, φορολογούνται στην Κύπρο, παράγεται όμως η δραστηριότητα από επιχειρηματικά έκθεση σε άλλες χώρες, σε όλον τον κόσμο. Και παρουσιάζονται ως μερίδιο κερδών σε αντιστάθμιση με τα εισοδήματα. Τεράστιες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στη φορολογική στην Κύπρο, έχουν ένα μικρό αριθμό σε σύγκριση με τις διεθνείς τους, τις παγκόσμιες δραστηριότητες, έχουν την έδρα τους εδώ και φορολογούνται στην Κύπρο με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος των εσόδων για τις επιχειρήσεις, για τα κέρδη, για τα νομικά πρόσωπα να παρουσιάζονται με τρόπο που στρεβλώνει την εικόνα σε ό,τι αφορά την πραγματική κατανομή και συμμετοχή των μισθών στο εθνικό εισόδημα. Τα πράγματα δεν έχουν μια απλή ανάγνωση και η πρώτη εικόνα είναι συνήθως και στρεβλή σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και την εξήγηση που υπάρχει από πίσω. Δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε. Εκείνο που κρατώ είναι ως πολύ θετικό. Είναι ότι έχουμε έναν όριμο κοινωνικό διάλογο μέσα από τον οποίο μπορούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες να είναι διαρκείς. Δεν επιζητεί ο ΕΠ τουλάχιστον νησιγενείς λύσεις, οι οποίες σήμερα θα αποδώσουν καρπούς, αλλά με την πρώτη ευκαιρία και ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων θα ανατραπούν και θα ξαναβρεθούμε στην αφετηρία. Θέλουμε μόνιμες διαρκείς διευθετήσεις, στις οποίες ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε επιχειρηματίας να νιώθει ότι έχει την ευπρέπεια που αξίζει, είτε επενδύει είτε προσφέρει εργασία, έχει την αξιοπρέπεια και το σεβασμό που ταιριάζει και από το άλλο σκέλος της εξίσωσης αλλά και από το κράτος του και ότι έχει δίκαιη ευκαιρία να αναπτυχθεί, να ευημερήσει στη βάση των προσπαθειών του και σε καμία άλλη παράμετρο. Αυτόν τον κόσμο, αυτήν την οικονομία δουλεύει να δημιουργήσει ο ΕΠ και εδώ είμαστε προσιλωμένοι με τους εταίρους μας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πάμε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριοι. Μας βαρεθήκατε, μας βαρεθήκατε. Όχι, δεν σας βαρέθηκα, αλλά σας βαρέθηκα. Συγγνώμη. Μετά από 28... Όχι, θα επέμβω. Μετά από 28 λεπτά συζήτησης νομίζω ότι σας βαρέθηκα. Στον οδηγό ξέρετε πόσα λεπτά σας είχα. 10. Είναι για να καταλάβετε... Κυρία αγαπητού, είναι για να καταλάβετε τι τραβούμε εμείς. Όλο παράπονα είναι. Όλο παράπονα, Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχετε πάντως. Μιλάτε πάρα πολύ και οι δύο, με έχετε φάει και εμένα.